Είναι ο Σαμαράς κοντά στον Νινιάδη. Κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Βρίσκει τον Ίβιτς. Ο Ίβιτς προσπαθεί να ξεφύγει. Φεύγει από τον Αργυρόπουλο. Εδώ κάτι πρέπει να έχει γίνει. Βέβαια ο Ίβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται και δέχεται την κίτρινη κάρτα. Τζόρτζεβιτς, ο οποίος κάνει μία από τις γνωστές κούρσες του. Η μπάλα φτάνει στον Καραπιάλη μες στην περιοχή. Πλασάρει και η μπάλα βγαίνει λίγο έξω από το τέρμα της Παναχαϊκής, καθώς ο τερματοφύλακας της πατρινής ομάδας βγήκε να κόψει το δρόμο στον Καραπιάλη. Στο σημείο αυτό που βλέπετε, ο Ίβιτς εκτελεί το φάουλ και η μπάλα περνάει λίγο έξω από το τέρμα του Καρασάβα. Γιωργάτος έχει χώρο, προσπαθεί να περάσει, βρίσκει τον Ίβιτς, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ίβιτς, κάνει το πλασέ και η μπάλα χτυπώντας τα πόδια ενός παίκτη της Παναχαϊκής βγαίνει κόρνερ. 55ο λεπτό, απειλητική η θέση του φάουλ αυτή για την Παναχαϊκή. Ο Νινιάδης απευθείας και ο Καρασάβας με εντυπωσιακή προσπάθεια στέλνει την μπάλα κόρνερ. Καθυστέρησε αυτός, Νινιάδης, έχει χώρο όμως τώρα μπροστά ο Νινιάδης, να δούμε, κάνει το σούτ, ναι, θα κάνει, θα μπει μες στην περιοχή, θα κάνει το σούτ, ο Καρασάβας διώχνει την μπάλα και έρχεται ο Γεωργάτος να μην βρει το στόχο. Ο Τζόρτζεβιτς ξεκινάει, αφήνει για τον Γιαννακόπουλο, κάνει το σούτ, ο Καρασάβας με εκτείναξη διώχνει και πάλι την μπάλα σε κόρνερ. Ολυμπιακός Παναχαϊκή πάντα στο 0-0, την μπάλα μες στην περιοχή. Σαπάνης κάνει το σουτ και ο Καρασάβας κόβει για να έρθει ο Γιαννακόπουλος να σουτάρει, να ξανακόψει ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής. Ο Τζόρτζεβιτς επιμένει, κάνει την παλιά στον Ίβιτς. Ο Ίβιτς ψάχνει το πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι καθώς απλώς τον εμπόδισε με το πόδι ο Κυριακόπουλος. Ο κύριος Δούρος είναι κοντά. Σέντρα του Τζόρτζεβιτς μέσα στην περιοχή. Γιαννακόπουλος γυρίζει την μπάλα, προσπάθησε ο Αλεξανδρής και τελικά η μπάλα είναι στην οριζόντια δοκό. Τζόρτζεβιτς με τον Σαμαρά. Τζόρτζεβιτς δεν περνάει η παλιά του. Καρύμποφ προσπαθεί να πάρει την μπάλα που φτάνει στον Σαπάνη. Να δούμε από μακριά ο Γκόνια σε ένα σούτ, η μπάλα στην οριζόντια δοκό. Ένα τραυμερό σούτ από τον Γκόνια. Καρασαβίδης κάνει μια μπροστινή παλιά με στόχο τον Ίβιτς, έχει τον Ρούσο κοντά του, ο Ίβιτς είναι μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να περάσει, πάλι πέφτει κάτω στο μαρκάρισμα που του έκανε ο Σαμαράς, διαμαρτυρίες βέβαια στις κερκίδες. Ίβιτς έχει πάντα δύο παίκτες κοντά, ο Ίβιτς προσπαθεί να περάσει μες στην περιοχή, κρατάει την μπάλα, να δούμε τώρα. Γυρίζει σε ένα σημείο που δεν μπορεί ο Γιαννακόπουλος να κάνει απευθείας το σούτ. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο κόρνερ ο Τζόρτζεβιτς. Ο Καρασάβας δεν μπορεί να βρει την μπάλα, αλλά δεν τη βρίσκει και ο Σαπάνη.